Την ώρα που η ανασκαφική ομάδα εργάζεται πυρετοδό, βγάζοντα χώμα μέσα από τον τρίτο θάλαμο του αρχαίου τάφου τη Αμφύπολη, ερωτήματα προκαλεί η σπασμένη μαρβάρινη θύρα και τα κομμάτια τη που έχουν εντοπιστεί μπροστά τη, μέσα στα χώματα. Και ενώ η επικεφαλή τη ανασκαφή Κατερίνα Περιστέρη δεν έχει αποκλείσει η καταστροφή τη μαρβάρυνη πόρτα να οφείλεται σε έκρηξη οβίδα, αφού η περιοχή ήταν πεδίο μάχη το 1913 ή σε κάποιο ισχυρό σεισμό, ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι είναι έργο την βορύχων. Ο πάχος της πόρτας αυτής είναι, αρκετό, είναι αρκετό. Όταν λοιπόν σπάσει ένα κομμάτι έστω και από τα έξω, προς τα έξω θα πέσει. Δηλαδή δεν είναι ότι το χτυπήσανε με ένα κρυό και πήγε μέσα. Πρωταρχικός σκοπός της ανασκαφικής ομάδας είναι να φτάσει στο μικρό θύρωμα που εντοπίστηκε στο τέλος του τρίτου θαλάμου, προσπαθώντας παράλληλα να βρει υλικά που θα της επιτρέψει να κάνει ακριβέστερη χρονολόγηση του μνημείου αλλά και ενδεχομένω να ανακαλύψει στοιχεία για τον άνοικο του τάφου. Η αρχαιολογία είναι σε θέση ...να χρονολογήσει ένα μνημείο με ακρίβεια δύο ετών... Ε, ...αρκεί να πάρει όστρακα, δηλαδή κομμάτια από Αγία... ...από την τάφρο θεμελιώσεως του μνημείου. Τα όστρακα που θα βρεθούν εκεί μέσα, τα κομμάτια δηλαδή από τα Αγία... Συ, ε, ...συγκρινόμενα με άλλα γνωστής χρονολόγησης Αγία... ...μπορούν να προσδιορίσουν το πότε ακριβώς κατασκευάστηκε το μνημείο. Πάντως, δείγμα από χώμα και άμμο έχει σταλεί ήδη σε ειδικά εργαστήρια τη Ελβετία για να γίνει πιο ακριβή χρονολόγηση. Τα αποτελέσματα όμω αναμένονται σε δύο μήνε. Την ίδια ώρα, με αφορμή την επικείμενη επίσκεψη τη συζύγου του Τζορτζ Κλούνε, η Αμάλα Λαμουντίν στην Αθήνα, ω μέλο ομάδα διακεκριμένων νομικών που δραστηριοποιούνται για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα, ο Υπουργό Πολιτισμού Κώστα Θασούλα τόνισε ότι η δημοσιότητα που πήρε το θέμα τη Αμφίπολη θα βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια. Κάθε τύπο αναδεικνύει στο διεθνέ κοινό τη δύναμη και τη γοητεία του ελληνικού πολιτισμού, βοηθάει την ατμόσφαιρα και το κλίμα τη διεκδίκηση. Προφανώ και η Αμφίπολη, με αυτή την εντυπωσιακή τη παρέμβαση στα μέσα μαζική ενημέρωση παγκοσμίω, έχει συμβάλει στη διαμόρφωση αυτού του κλίματο και τη ατμόσφαιρα.